δυστυχώς ζούμε την απόλυτη μνημονιακή εποχή. Και εκεί που περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να απεξαρτηθούμε από τα μνημόνια, τελικά μπήκαμε όλο και πιο βαθιά σε ένα τρίτο και τέταρτο μνημόνιο, που ως φαίνεται θα μας συντροφεύει μέχρι και 100 χρόνια από τώρα. Γιατί αυτά ουσιαστικά είναι τα μέτρα τα οποία ψήφισαν. Μέτρα δυσβάστακτα, με τεράστιους φόρους, αλλά και με ένα υπερταμείο, στο οποίο εκχωρείται η δημόσια περιουσία για 100 χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό ειδικά δεν είχε τολμήσει καμία κυβέρνηση να το ψηφίσει, αλλά νομίζω ότι και οι δανειστές δεν είχαν τολμήσει να το ζητήσουν από καμία κυβέρνηση. Δυστυχώς βρέθηκε αυτή η κυβέρνηση, η οποία με μόνο στόχο να παραμείνει στην εξουσία, τα δίνει όλα. Και δεν πήρε και τίποτα σαφές για το χρέος. Αυτό είναι το μεγάλο και το μεγάλο επίσης μεγάλο ζήτημα. Πήραν όμως ένα μπράβο από τον Βολφγκάνγκ Σόιμπλε που είπε ότι οι Έλληνες ό,τι είναι να ψηφίσουν, το ψηφίζουν. Δεν έχουν πρόβλημα. Συμφωνώ, γιατί ο Σόιμπλε έβαλε και πάλι μπροστά τις εκλογές οι γερμανικές και υποσχέθηκε ότι αν χρειαστεί παρέμβαση στο χρέος, θα γίνει πάντως μετά το 2017, όπου είναι οι γερμανικές εκλογές. Άρα βλέπεις ότι οι δανειστές, εκείνο το οποίο κοιτάνε, είναι τα δικά τους τα συμφέροντα και μόνο, και πιέζουν για την δημοσιονομική εξυγίαση της Ελλάδας. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν πήρε το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενοι, έκανε απίστευτες αλλοπρόσαλες κινήσεις και μια διαπραγμάτευση ανεμάρτιστη, με αποτέλεσμα σήμερα οι Έλληνες να χρεώνονται και θα το δουν στην τσέπη τους, με τεράστιους φόρους και με μια τεράστια ύφεση, από την οποία πολύ πολύ δύσκολα θα βγούμε. Την ίδια στιγμή όμως ο Πρωθυπουργός βγήκε με προχθεσινές δηλώσεις, χθεσινές δηλώσεις που προβλημάτισαν την ώρα που γινόταν το Eurogroup, ότι ό,τι περισσέψει από αυτά που κόβουμε, ότι θα πάνε στους στοχούς, την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις φορολογούνται πιο πολύ από ποτέ. Εντάξει, υποσχέσεις ο Πρωθυπουργός έχει δώσει πάρα πολλές. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας έχει πια καταλάβει ότι καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν πρόκειται να γίνουν. Απλά χρησιμεύσαν για να ανέβει ο κύριος Τσίπρας και μία παρέα ανθρώπων στην εξουσία και κάνουν τα πάντα για να τη διατηρήσουν. Γιατί σας θυμίζω ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, από το οποίο από τα 12 δισεκατομμύρια δόθηκαν μόνο 100 εκατομμύρια, πολύ πολύ κάτω και από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και σας θυμίζω ότι ακόμα και τώρα, πριν από λίγους μήνες που έλεγαν για το παράλληλο πρόγραμμα, ούτε το παράλληλο πρόγραμμα, γιατί απλούστατα όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο από μια οικονομία που ξεκινάει, από μια οικονομία που θα είναι στην ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, με τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί, χρεώνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί. Και ο κύριος Τσίπρας τι κάνει, παράγει ακόμα περισσότερους φτωχούς. Αυτό είναι το βασικό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Άρα δεν νομίζω ότι είναι κανείς Έλληνας σήμερα που να πιστεύει ότι αυτές οι υποσχέσεις μπορούν να βρουν αντίκρισμα. Όμως, εδώ έρχεται το τι κάνουν οι άλλοι. Υπάρχει ένα παράπονο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα παράπονο ότι και η Φόφη Γεννηματά. Δεν θέλω να το δεχθώ αυτό. Δηλαδή, τι υπάρχει τώρα. Ένα παράπονο ότι και η Φόφη Γεννηματά δεν. Ότι μπαίνει σε μια υποσχεσιολογία τύπου ΣΥΡΙΖΑ αντί να φέρνει την υπεύθυνη αντιπολίτευση. Γενικώς υπάρχει πολλή συζήτηση και βλέπουμε και τα κυβερνητικά στελέχη να λένε φέρτε προτάσεις. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα κάθε Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει ότι η προηγούμενη ήταν καλύτερη. Βεβαίως οι κυβερνώντες προσπαθούν να περάσουν ότι τι διαμαρτύρεστε. Εξαρτάται τι εννοείται προηγούμενη. Προηγούμενη. Το βλέπουν. Μιλάμε τις τελευταίες πενταετίες ή τις τελευταίες εικοσαετίες. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη Ελλάδα μετά το 2009. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να συγκρίνεται με την Ελλάδα την προηγούμενη. Η Ελλάδα η προηγούμενη είναι μια Ελλάδα βέβαια της ανάπτυξης, αλλά με πάρα πολλές στρεβλώσεις. Από το 2009 και μετά, όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξουν συγκεκριμένα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι δεν συμφωνούμε όλοι
σε ποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Γιατί αν είχαμε συμφωνήσει, είναι δεδομένο ότι όπως και άλλες χώρες που είχαν μπει στο μνημόνιο, θα είχαμε κάνει αυτά τα 10 βασικά ζητήματα που θα είχαμε συμφωνήσει και θα είχαμε προχωρήσει μπροστά. Εδώ δεν συμφωνούμε ότι κάποιος μπαίνει στο δημόσιο με πλαστό πτυχίο, ότι πρέπει να απολύεται και να μπαίνει φυλακή. Και όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί διάβασα την ανάρτησή σας, αυτοί που παρήγαγαν τη γραφειοκρατία, αυτοί που δεν μπορούν λόγω όλων αυτών των πλαστών που χρησιμοποίησαν, των πλαστών πτυχίων, έχουν δημιουργήσει γραφειοκρατία και πάρα πολλές φορές έχουν ερμηνεύσει κι αλλιώς τους νόμους, αυτούς τους επικροτούμε τώρα για να τους αφήσουμε στο δημόσιο που μας εξαπάτησαν αντί να είναι στη φυλακή. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε από αυτή την απίστευτη κυβέρνηση να στην, πάμε στην αντιπολίτευση της, τι κάνει. Στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κομματικό στρατό. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση, συμφωνώ ότι χρειάζεται να μιλήσει και να μιλάει με όρους αλήθειας. Σήμερα τα υποσχέσεις είδαμε που μας οδήγησαν. Άρα είμαι σύμφωνη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μεγάλα λόγια, πρέπει να λέμε στον κόσμο την αλήθεια, αλλά πρέπει συγχρόνως να του πούμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε το πώς θα σπρώξουμε μπροστά την οικονομία, πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα, άρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό και μετά να τσακωθούμε το πώς θα τη μοιράσουμε. Όσο η Ελλάδα δεν προχωράει μπροστά, όσο η οικονομία δεν ξεκολλάει, θα ανακυκλώνουμε μία μιζέρια και τίποτα άλλο. Άρα ως αντιπολίτευση έχω να πω ότι δικαίως η Φόφη Γεννηματά σήμερα λέει ότι χρειάζεται συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.